Χριστό όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκληπε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσε τιμή και καθάρισον ημάς από πάση κυρίδος και σώσον αγαθέτια σούντας ψυχάς ημών. Όλοι μαζί. Ευλογητώσι Χριστέ
και όλη την ημέρα το μυαλό μας ευρίσκεται στο Χριστό. Μη μου πείτε ότι αυτό κάνουμε όλη την ημέρα. Περισσότερο που να σκεφτούμε το παιδί μας, το εγγόνι μας, το δισέγγωνο, τα προβλήματά μας, και πολύ λιγότερο θα σκεφτούμε τον Χριστό. Γιατί αν σκεφτόμαστε τον Χριστό, δεν θα έχει φτάσει η ζωή μας εδώ που έχει φτάσει. Έχουμε χάσει το δρόμο, γιατί χάσαμε το αστέρι που οδηγούσε τους μάγους στον Χριστό. Έχουμε χάσει αυτή την αγάπη που λέει το Ευαγγέλιο. Δεν την έχουμε πλέον. Πιστεύουμε στον Χριστό. Δεν είμαστε άγνωστοι. Πιστεύουμε στον Χριστό. Αλλά η γλώσσα της ψυχής μας είναι μικρή. Έχετε δει τα τζάκια, αν το ανάψεις το βράδυ, το πρωί έχει καθίσει η γλώσσα. Και μέσα στη στάχτη μπορεί κανένα ξυλαράκι να σηκωκαίει. Σαν κάμπο να αναμένω σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται η ψυχή μας. Ο Χριστός δεν τη θέλει έτσι όμως. Θέλει την ψυχή μας όμως να είναι γεμάτη από φλόγα, γεμάτη ζέστη πίστεως, πλήρης Πνεύματος Αγίου. Όπως λέμε όταν ρίχνουμε το ζέο μέσα στο αίμα του Χριστού μας. Πρέπει να είναι φλόγα αναμένη. Και για να διατηρείται σαν φλόγα αναμένη η ψυχή μας, όπως το τζάκι πρέπει να το ρίχνουμε ξύλα, έτσι πρέπει να ρίχνουμε ξύλα και στην ψυχή μας. Να μπορέσει η ψυχή μας να γεμίσει. Να γεμίσει. Αν δεν ρίξεις ξύλα, δεν τροφοδοτήσεις το τζάκι ή τη σόπα. Τώρα είναι τις μόδες οι σόπες. Τι να κάνουμε. Έγιναν της μόδας, βλέπετε, οι σόπες, επανήλθαμε στην ψηλόσοπα και μην πάμε και χειρότερα στο μακάρι, αλλά και η ψηλόσοπα για να κρατιέται ζεστή και να καίει πρέπει να την τροφοδοτήσει. Εσκεφτείτε ότι η ψηλόσοπα και το τζάκι είναι η ψυχή μας. Κατά πόσο τροφοδοτούμε, εάν θέλεις η πίστη σου να είναι ψηλά, πρέπει να την τροφοδοτήσει. Πρέπει να τις ρίχνεις. Ένα από αυτά τα οποία ξύλα, τα οποία ανάβουν τη φωτιά, είναι η προσευχή, η μελέτη. Προσευχόμαστε. Τυπικά, δεν ξέρω, σηκώνεστε το πρωί, οι περισσότεροι, και εγώ κάνω το σταυρό μου, πάω και στον όρθρο, είναι η ψυχή μου εκεί. Είναι το είναι μου εκεί. Είναι το μυαλό μου εκεί ή άλλον άλλον, άντε για να κάτσουμε να πιούμε τον καφέ μετά. Να πάρουμε το πρωινό μας. Πού είναι η φλόγα της ψυχής μου. Είναι αναμένη την τροφοδοτώ. Την τροφοδοτώ με μελέτη. Βγάλαμε το καινούργιο βιβλίο την προηγούμενη φορά. Το πήρατε κάποιοι από εσάς. Σηκώστε το χέρι παρακαλώ και το πήρατε. Σηκώστε το χέρι. Εσείς το πήρατε. Εσείς που το πήρατε, το διαβάσατε. Το διαβάσατε. Όχι. Μα τι είναι, 300 σελίδες είναι. Από 10 εάν διαβάζατε την ημέρα, 10. Που 10 δεν είναι παραπάνω από 1 τέταρτο. 1 τέταρτο, 20 λεπτά δεν είναι. 1 τέταρτο εάν διάβαζα την ημέρα, 300 σελίδες θα τις είχα τελειώσει. Θα τις είχα τελειώσει. Δεν διαβάζουν αδέρφια μου. Πώς θα τροφοδοτήσουμε την ψυχή μας. Πώς θα την τροφοδοτήσουμε. Και εδώ κάνω παρέτηση. Το βιβλίο σου που έχετε πάρει να το πάρετε. Και μετά θα θέλετε να σας γράψω και μια ευχή μέσα για την οικογένειά σας. Και να το μελετήσετε και να το κάνετε και δώρο. Γιατί πολλοί με πήραν τηλέφωνο που το διάβασα και πολλοί έκλαιναν στο τηλέφωνο. Γιατί τους μίλησε μέσα στην ψυχή τους. Μα αυτό το σκοπό έχει η μελέτη. Να
να ρίξει λάδι, να ρίξει ξύλα, να ρίξει προσάλαμα, να ανάψει η φλόγα της ψυχής μας. Για να έχουμε αυτό που λέει ο Χριστός. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της καρδίας σου, με όλο σου το είναι. Το κάνουμε αυτό. Αν δεν το κάνουμε, πώς θέλουμε να προκόπτουμε πνευματικά. Δεν μπορείς να προκόπτεις. Δεν μπορεί η σώπα να σε στάνει εάν δεν έχει μέσα ξύλα και αν δεν έχει φωτιά. Μήτε το τσάκι. Πώς θα προοδεύσω πνευματικά. Πώς λέω ότι αλλάζω ζωή και προχωρώ κοντύτερα προς τον Χριστό. Εν αντιθέσει, αδέρφια μου, την αγάπη μου τη δείχνω, όπως είπα, στο παιδί μου, στο επώνυμο, που μπορώ να ασχολούμαι ώρες μαζί. Μπορώ να ασχολούμαι ώρες μαζί. Ναι, αλλά ξεχνάτε αυτό που λέει ο Θεός. Το ξεχνάτε αυτό που λέει ο Θεός. Ο οποίος εδώ παρουσιάζεται σαν να είναι ένας άντρας και η ψυχή μας να είναι η γυναίκα. Ο νυμφίος και η νύμφη ψυχή μας. Και τι λέει, είμαι Θεός Σιλότικος, είμαι Θεός Σιλιάρης. Και γι' αυτό απαιτεί, ακούστε τι λέει, γι' αυτό απαιτεί και λέει θέλω να μ' αγαπάς με όλη σου την καρδιά, με όλο σου το είναι, με όλη σου τη διάνοια, με όλη σου την ψυχή. Εμένα θέλω να κοιτάς συνέχεια. Μην το κλείσεις και κοιτάξεις καπαλού. Δεν το δέχομαι. Όπως δεν το δέχει το Σιλιάρης άντρας. Έχετε δει Σιλιάρη άντρα. Πάει. Που γυρίζεις η γυναίκα Σιλιάρη. Που γυρίζεις να κοιτάξεις έτσι. Από παιδιέ. Και τρως την καρπαζά ή τη φωνή. Και σου λέει, πού είδα στα μάτια σου. Και γίνονται σκηνικά. Αυτό κάνει ο Θεός. Αυτό κάνει, σου λέει, ζηλιάρες. Εμένα θα κοιτάς. Εγώ θα είμαι η πρώτη σου αγάπη. Εγώ θα είμαι το είναι σου. Εγώ θα είμαι η καρδιά σου. Εγώ θα είμαι η ψυχή σου. Εμένα θα θελίζεις συνεχώς. Τα μάτια σου δεν θέλω να τα παίρνεις πάνω από εμένα. Και εμείς θα ρίχνουμε στο εικόνι, θα ρίχνουμε στο παιδί, κοιτάμε τα μάτια μας δεξιά, κοιτάμε αριστερά. Και βλέπει μάλιστα ότι δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στα παιδιά μας, στα εικόνια μας, στα γήινα, από ότι δίνουμε σε εκείνο. Ξέρετε τι μου έχει τύχει που ανηλυμένος, επανηλυμένος τι μου έχει τύχει στις εξομολογήσεις, σε βγάδια τα οποία χωρίσανε γιατί παντρευτήκανε και ενώ αγαπιόντουσαν, λατρευόντουσαν, μόλις γέννησαν παιδί, η γυναίκα κοίταγε περισσότερο το παιδί και έπαψε να προσέχει τον άντρα όπως τον πρόσεχε. Με αποτέλεσμα ο άντρας θα ζηλεύει το παιδί. Γιατί η γυναίκα προσέχει τώρα περισσότερο το παιδί. Αντί εκείνον. Και τους ακούς και λένε ότι οι άνθρωποι αυτοί ότι τι λένε. Ότι το παιδί αυτό το αποκτήσαμε από την αγάπη μας. Δεν μπορεί να μας κλέψει την αγάπη μας τώρα το παιδί. Εμένα θα συνεχίσει να αγαπάς γυναίκα. Όπως με αγαπούσε και με προσέχεις. Και χώρισαν τα ζευγάρια αυτά. Έχω υπόψη μέσα από εξομολογήσεις. Όταν λοιπόν έρχεται ο Θεός και σου λέει εμένα θα κοιτάς πρώτα. Πρώτα η δικιά σου, η δικιά μου αγάπη. Εμείς κατά πόσον το γυρίσαμε. Και κατά πόσον δεν βάλαμε το παιδί μας. Κατά πόσον δεν βάλαμε άλλα γήινα πράγματα πάνω από τον Θεό. Και έρχεται ο Θεός πολλές φορές και τι κάνει, μας τα αφαιρεί. Μας τα αφαιρεί πολλές φορές. Επιτρέπει και έρχεται ένας άνθρωπος και πεθαίνει το παιδί. Χάνει τη δουλειά.
Γιατί, όχι για να σε τιμωρήσει, αλλά γιατί ξέχασες αυτό που του υποσχέθηκε στην ώρα που βαπτιζόσουν, ότι αυτό θα είναι το πάνω για σένα. Και αρχίζεις να το ξοδομάει το μάτι σου, να κοιτάει δεξιά και αριστερά και η καρδιά σου να χαπάει άλλα πράγματα. Ναι, θα χαπάς το παιδί σου. Θα αγαπήσει τη γυναίκα και η γυναίκα τον άντρα. Αλλά θα το αγαπήσεις με το μέτρο που θέλει και σου δίνει ο Θεός. Ο φιλόν, ιόν, η θυγαθέρα, η κρεμού, θα πει ο Χριστός. Αυτός ο οποίος θα αγαπήσει τη γυναίκα, τα παιδιά, το παιδί, το γιο, πάνω από εμένα. Δεν τον θέλω για μαθητή. Δεν τον θέλω καν δικό μου άνθρωπο. Θέλω αποκλειστική αγάπη. Εμείς αυτή την αγάπη την έχουμε, αδελφοί μου. Δεν την έχουμε. Δεν την έχουμε. Με αποτέλεσμα, όταν βλέπει ο άντρας ότι η γυναίκα δεν προσέχει τον άντρα, κοιτάει άλλο. Μου έρχονται πολλές φορές γυναίκες και εξομολογούνται, οι οποίες ο άντρας τους τις απάντησε. Ή κοιτάει άλλο το μάτι. Ή τα έφτιαξε με κάποια άλλη. Και λέω, γιατί παραπονείσαι. Ξέρεις γιατί ο άντρας σου κοιτάει? Γιατί έπρεξες να του προσφέρεις αυτό που του πρόσφερες. Αυτό που του έδινες, έπρεξες να το του προσφέρεις πλέον. Αυτή την αγάπη που έβρισκε και βρήκε όταν σε πρωτογνώρισε, την έχασε. Και την αναζητά στο πρόσωπό σου και δεν την βρίσκει, αλλά την βρίσκει στο πρόσωπο της άλλης. Και γι' αυτό κοίταξε την άλλη. Το ίδιο γυναίκη συμβαίνει και με τη γυναίκα όταν κοιτάει άλλον άντρα. Διότι ο άντρας δεν κοίταξε τη γυναίκα τόσο έπρεπε. Με αποτέλεσμα η γυναίκα έψαχνε να βρει αυτή την αγάπη που γνώρισε. Και αφού δεν την βρίσκει, πάει τώρα και τι κάνει. Ψάχνει και την βρίσκει άλλο στην αγκαλιά κάποιον ομαλού. Και έτσι δημιουργούνται τα διαζύγια. Έτσι χωρίζει ο άνθρωπος. Και λέω πολλές φορές και στις γυναίκες και στους άντρες, κυρίως οι γυναίκες, τους λέω, δεν μου λες, λέω, καλή μου. Όταν ερωτευθήκατε με τον άντρα σου, για πες μου σε παρακαλώ, ήσουν η μοναδική γυναίκα πάνω στη γη. Λέω, αγάπη, δεν βρήκε κι άλλη. Την έπρεπε. Δεν μπορούσε να πάρει άλλη ο Αδάμ. Ήταν μία. Αλλά όμως, σήμερα δεν είναι μία Εύα. Είναι πληθώρα. Άρα δεν ήσουν η μοναδική γυναίκα. Κι όμως, πες μου, τι έκανες και μέσα από τις τόσες γυναίκες το μάτι του άντρα σου ήλκησε το πρόσωπο δικό σου. Κάτι έκανες. Κάπως τον κοίταξες. Κάπως τον μίλησες. Κάπως τον συμπεριφέρθηκες. Και αυτός ο τρόπος ήταν εκείνος που τον έκανε να τον ελκύσει. Και τον ήλκησε και γύρισε και σε κοίταξε. Και βρήκε αυτό που ήθελε η ψυχή του. Και ακούμπησε πάνω σου. Και χίλιες να περνάγανε δίπλα, δεν τις είχε καλή. Πλέον εσύ σου να το πάνε. Πώς τώρα κοιτάει αλλού. Μήπως αυτά που έκανες, ο τρόπος που μίλαγες, ο τρόπος που τον κοίταγες, ο τρόπος που συμπεριφερόσουν, μήπως από την ανάπη, αυτή η αγάπη, την άφησες και έσβησε, όπως βρήκε το τζάκι και η σόμπα. Μήπως αυτή την αγάπη, αντί να την τροφοδοτείς, είπες, τώρα είναι δικός μου, εντάξει, θα χάθηκε και ο κόσμος. Είναι αποκλειστικά του κόσμου. Κανενός δεν είναι τίποτα. Και το διαπιστώνουμε μόλις το χάσουμε. Και κοιτάξει άλλο τα μάτια του.
Εγίνα έχουμε σε θεϊκά. Μήπως την αγάπη που δώσαμε στον Χριστό 400 χρόνια, αδέλφια μου, ήμασταν σκλαβωμένοι 400 χρόνια. Γιατί ελευθερωθήκαμε? Γιατί ήταν ο Κολοκοτρώνης, ο Καμαφλέσσας, ο Μιαούλης, βεβαίως και ήταν όλοι αυτοί οι ήρωες. Βεβαίως και ήταν όλα αυτά τα παλικάρια που το έλεγε μέσα η καρδιά τους. Αλλά προσέξτε τι έλεγε πρώτο ο Κολοκοτρώνης και όλοι οι ήρωες του 21. Προσέξτε τι έλεγαν. Για του Χριστού την πίστη, την Αγία και μετά της πατρίδος την ελευθερία. Πρώτα θα αγωνιστούμε για του Χριστού μας την πίστη, να φύγουν οι μουσουλμάνοι από τον τόπο μας. Να φύγει ο Τούρκος πάνω από το κεφάλι μας, πάνω στις εκκλησίες μας, να ξαναμπεί ο Σταυρός και να φύγει η Μυσένινος. Και γι' αυτό έλεγα, βοήθα μας Αγιώτη, και εσύ έλεγε Σοφιά, να πάρουμε την πόλη. Και εσύ έλεγε Κοσμά, να πάρουμε την πόλη και την Αγία Σοφιά. Γι' αυτό το έλεγα. Γιατί ήταν η πίστη, αυτή την πίστη την ίδια ο Θεός. Προσέξτε, δεν έβαζαν πρώτα την πατρίδα, τη σκλαβωμένη. Έβαζαν πρώτα το Θεό. Γιατί ήξεραν ότι ο Θεός μας είναι Θεός ψηλότυπος. Φυσικά ο Θεός, θεολογικά σας το λέω, δεν είναι ζητιάρης. Ο Θεός είναι απαθής. Δεν έχει πάθει ανθρώπινα. Αλλά το κάνει για να μας δείξει πόσο θέλει να τον προσέχουμε και να τον αγαπάμε. Γι' αυτό το λέει. Όχι ότι είναι ζητιάρης. Γιατί ένας Θεός με πάθη, ανθρώπινα πάθη, δεν μπορεί να είναι ποτέ Θεός. Αλλά θέλει να μας το δείξει ανθρωπίνως και να το κατανοήσουμε. Ότι θέλει όλο μας το είναι την προσοχή μας. Και αυτό, αδέρφια μου, ευλόγησε τότε ο Χριστός μας στα 400 χρόνια, βλέποντας αυτή την πίστη ότι πράγματι την είχατε στην καρδιά τους οι Έλληνες. Τι έκανε τότε, αδέρφια μου, ο Χριστός? Λέτε να ελευθερωθήκανε γιατί ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες? Κι άλλη φορά είχαν ξεσηκωθεί. Κι άλλη φορά και είχαν πηγή στα αίματα οι επαναστάσεις. Τώρα γιατί αυτή η επανάσταση του 1821 ευδοκίμησε? Γιατί αυτή η επανάσταση φούντωσε? Γιατί? Διότι τη στήριξαν οι συμμαχικές δυνάμεις. Τη στήριξαν τα ξένα κράτη. Οι μεγάλες δυνάμεις στήριξαν το αίτημα των Ελλήνων. Γιατί το στήριξαν? Γιατί τα συμφέροντά τους των μεγάλων δυνάμεων συνέπειπταν τότε, συνέπειπταν να είναι ίδια με τα συμφέροντα τα δικά της. Και συνέφερε τους μεγάλους να φύγουν οι Τούρκοι από την Ελλάδα. Τότε το συνέφερε. Και είπε, αφού ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες, ας τους βοηθήσουν. Και έτσι μας βοήθησαν. Και έτσι μας βοήθησαν. Πού είναι το χέρι τώρα του Θεού? Είναι την βλέποντας την αγάπη των Ελλήνων προς τον Χριστό και την Παναγιά. Αυτή τη μεγάλη αγάπη που τον έβαλαν πρώτα για την πίστη του Χριστού την Αγία. Τον έβαλαν πρώτα τον Χριστό μας. Τι έκαναν? Βλέποντας ο Χριστός αυτό, πήγε στις μεγάλες δυνάμεις ο Θεός και τους έφερε τα συμφέροντά τους έτσι να ταιριάσουν με τα δικά μας. Γιατί ο Θεός κυβερνάει το σύμπαν, ο Θεός κυβερνάει τη γη. Τους έβαλε λοιπόν τα συμφέροντά τους να συμπίπτουν με τα δικά μας. Και η δική μας η μετάνοια, η δική μας η συντριβή, η δική μας η αγάπη προς τον Χριστό έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούσαμε να ελευθερωθούμε. Και έτσι ο Θεός φωτίζει τους ξένους και βοηθάνε. Και τους φώτισε γιατί επαναλαμβάνω τα συμφέροντά τους ήταν τέτοια εκείνη την εποχή. Και έτσι ελευθερωθήκαμε.
Τώρα πώς πάμε. Ζούμε ξανά μια νέα κατοχή. Ζούμε ξανά ένα νέο πόλεμο και μάλιστα καταστροφικό. Όταν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι είναι άνεργοι. Όταν αδέρφια μου, 36.000 έχουν μείνει ήδη άστεγοι. Όταν η χώρα από κακό πάει στο χειρότερο. Όταν η χώρα μας πάει στο χειρότερο. Γιατί άραγε δεν μας κοιτάει ο Θεός. Γιατί κοιτάει αλλού ο Θεός. Γιατί δεν δίνει σημασία σε εμάς ο Θεός. Μήπως εμείς γιατί κοιτάξαμε αλλού. Μήπως γιατί εμείς δεν του δώσαμε ή πάψαμε να του δίνουμε όνομα, όλο μας το είναι και όλη μας την καρδιά. Μήπως πάψαμε να του δίνουμε την ψυχή μας και να ανήκει σε αυτόν. Μήπως εδρεωθήκαμε στην ύλη, μήπως αγαπήσαμε περισσότερο την ύλη και ξεχάσαμε τα πνευματικά. Μήπως αδέρφια μου, σίγουρα πάψαμε να δίνουμε στον Θεό αυτό που του προσφέρουμε. Και έτσι ο Θεός κοιτάει αλλού. Αλλά όταν ο Θεός κοιτάει αλλού, δείτε εμείς τι παθαίνουμε. Το ίδιο συνέβαινε και στο Ισραήλ. Το ίδιο ακριβώς συνέβαινε και στο Ισραήλ. Κοιτάμε αδέρφια μου αλλού. Ξεχάσαμε τον αληθινό Θεό. Θυμηθείτε τι είχε γίνει όταν οι Εβραίοι, αφού περάσανε την Ερυθρά Θάλασσα, μέσα στην έρημο και του Σινά, Παράμ και Λαϊκό, ανεβαίνοντας πάνω για την Παλαιστίνη, τη γη Χαμά, τη Ρέουσα Μέλη και Γάλα. Τι κάνανε. Ξεχνάνε τον αληθινό Θεό και αρχίσαν να φωκίσουν και να εκνευρίσονται, γιατί πέρασαν και 40 χρόνια μέσα και στην έρημο. Χάσαν τον δρόμο. Και γυρίζαν 40 χρόνια μέσα στην έρημο. 40 χρόνια. Και αρχίσαν να φωκίσουν και φωκίσαν. Την μια για το φαγητό, την άλλη για το νερό. Γιατί σκεφτείτε χιλιάδες από καραβάνια που θα πάρει τα γαϊδούρια τους, τα ζώα τους, τα παιδιά τους, τα σπράγκαλά τους πάνω στα κάρα τότε που είχαν, τα κουβαλάκια για να φύγουν από την Αίγυπτο, να φτάσουν να περάσουν να πάνε στην γη Χανά. Και τι γινόταν τότε, επέτρεψε ο Θεός και βγήκανε στην έρημο δηλητηριώδη. Τους άλλους. Πέφτανε πάνω στον κόσμο, το βράδυ μέσα στις σκηνές που κοιμόντουσαν, τους δαγκώναν τα βίδια και πεθαίνανε. Και τότε τράξανε στο Μωυσή και του λένε «Μωυσή, σώσε μας!» Και ο Μωυσής δεν τα έβαλε με τον Θεό. Δεν είναι αυτό που κάνουμε εμείς, που μόλις πάθουμε κάτι, λέμε «Γιατί Θεέ μου, γιατί στο δικό μου σπίτι». Είναι λάθος. Να πεις το γιατί, αλλά να πεις γιατί στον εαυτό σου. Τι έκανα και επέτρεψε ο Θεός να μου συμβεί αυτό μέσα στο σπίτι. Τι έκανα και επέτρεψε ο Θεός. Πού ξέφυγα και ο Θεός επέτρεψε μες στο δικό μου σπίτι να με βρει αυτή η συμφορά. Και αυτό να μου γίνει τι. Να γίνει η αιτία της επιστροφής μου. Όπως γυρίζει ο Μωυσής και τους λέει, μην παραπονήσετε που σας τρώω τα φίδια. Δείτε και τις αντιλητηριάζουν. Δείτε τι κάναμε απέναντι στον Θεό. Και χάσαμε την ευλογία του Θεού. Και τότε πέσανε όλοι σε μετάνοια. Και τότε του λέει ο Θεός του Μωυσή, πάρε Μωυσή, του λέει, δύο ξύλα και σταύρωσέτα και πάνω βάλε το χάλκινο όφι και σταύρωσε και βάζει πάνω σε ένα λόφο, ένα σταυρό, βάζει
Ο Μωυσής και εκεί πάνω καθώνει ένα χάλκινο όφι και τους είπε, όποιον αγώνει το φίδι θα δηλητηριώνει φίδια, όποιος αγώνει θα γυρίζεται αμέσως και θα κοιτάτε επάνω στο λόφο και θα κοιτάτε το σταυρωμένο φίδι. Και μόλις κοιτάξετε το σταυρωμένο φίδι, αμέσως το δηλητήριο θα διαλύεται. Και έτσι σώθηκε ο υπόλοιπος λαός. Αυτό μας λέει κάτι μέσα από την Καινή Διαθήκη, που σταυρώθηκε ο Χριστός πάνω σε ένα λόφο. Και όποιος με αγάπη και με πίστη κοιτάει τον Γολγοθά, κοιτάει τον σταυρωμένο επάνω στον Γολγοθά, αυτός και σώζεται από τον αρχαίκακο όφη, από τον διάβολο και από όλα τα δεινά που φέρνει ο διάβολος. Αυτό σημαίνει, αδελφοί μου. Το γιατί που πρέπει να κοιτάξουμε είναι να δούμε εμείς τι κάναμε και πήρε ο Θεός τα μάτια. Όπως να σκεφτεί η γυναίκα τι έκανε και έπαψε ο άντρας, να την κοιτάει και κοιτάει αλλού. Ομοίως ο άντρας να σκεφτεί τι έκανε εκείνος, τι έπαψε να προσφέρει στη γυναίκα, και η γυναίκα βρήκε την ανάπαυσή της μέσα στην αγκαλιά ενός άλλου. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Να δούμε τι εμείς κάναμε προς τον Θεό, πού τον πικράναμε, πού τον στεναχωρήσαμε, πού τον ποτίσαμε πολύ και ξύπνη ξανά. Εμείς πρέπει, αδέρφια μου, να δούμε τι του κάναμε. Και έτσι θα ερμηνεύσουμε, γιατί ο Θεός είδε τους οφθαλμούς του, πήρε δηλαδή τα μάτια του πάνω από αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα και επέτρεψε να μας κυβερνούν τύρανοι, οι οποίοι βλέπετε δεν υπολογίζουν κανένα και δεν υπολογίζουν τίποτα. Δεν υπολογίζουν εάν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι μείναν άνεργοι. Δεν υπολογίζουν αν 36.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Δεν υπολογίζουν εάν γέμισαν Καλάσνικοφ διάφοροι και σκοτώνουν, ορμούνται, κλέπουν, βασανίζουν και μπαίνουν μέσα στα σπίτια μας. Και κάθε και πάσα νομιμότητα. Αυτοί πορεύουν το δικό τους δρόμο, βλέπετε. Χωρίς να υπολογίσουν. Μια μορφή τυραννίας αντιχρίστου. Έτσι όταν φεύγεις από τον Θεό, σε κυβερνάει ο διάβολος, σε κυβερνάει ο αντίχριστος. Παίρνουμε μια μορφή, το πόσο θα υποφέρουμε όταν έρθει ο αντίχριστος επάνω στη γη και λάβει τα ημία. Αλλά και τότε εκείνη η γενιά θα πρέπει να προβληματιστεί. Να προβληματιστεί ότι γιατί σε εμάς ήρθε ο αντίχριστος. Γιατί στη δικιά μας γενιά. Γιατί η γενιά εκείνη θα έχει απομακρυνθεί ολοκληρωτικά. Και μην είναι η γενιά η δικιά μας. Που βιώνουμε τη μεγάλη προστασία από τον Θεό. Τη μεγάλη προστασία. Γιατί είναι Κυριακή σήμερα. Χθες το βράδυ τα κλαμπ και οι καφετέρειες γεμάτες. Οι εκκλησίες άνοιξαν το πρωί. Και σήμερα κοιτάτε την ηλικία μας να δείτε ποιοι είμαστε μέσα στο ναό. Άνθρωποι με άσπρα μαλλιά. Και αν κάποιος τα έχει βάψει, τα έχει παμένα και είναι μαύρα. Βλέπετε λοιπόν ότι έφυγαν οι άνθρωποι από τον Θεό. Έφυγαν οι άνθρωποι από τον Θεό. Πού γεννήσουν και τρέχει ο κόσμος και πάει να ακούσει κηρύγματα. Και αμπάς εδώ δόξα τον Θεό που έρχεστε. 10, 20, 30 άνθρωποι. Εδώ δόξα τον Θεό είστε εκατοντάδες. Αλλά το ζήτημα δεν είναι εμείς, είναι μια ολόκληρη Ελλάδα. Και αυτό δείχνει τη μεγάλη ενοστασία. Δείχνει το γιατί ο Θεός πήρε τα μάτια του πάνω από εμάς. Γιατί έχασε αυτό που ζητάει σήμερα στο Ευαγγέλιο. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της καρδίας σου.
με όλο σου το είναι. Αυτό δεν το προσφέρουμε πια του Χριστού μας. Αυτό πια δεν το βρίσκει ο Χριστός μας. Δεν το βρίσκει σε εμάς. Και γι' αυτό αναζητά αλλού αυτή την αγάπη. Κι όμως πρέπει να το ξανακερδίσουμε. Για να μπορέσουμε να φέρουμε την ευλογία πίσω, αδέρφια μου. Πρέπει να το ξανακερδίσουμε τον Χριστό μας. Πρέπει να τον πετύχουμε, να τον κάνουμε να μας ξανακοιτάξει. Είδατε το Ευαγγέλιο του Ζακχαίου. Δεν ήταν χιλιάδες ο κόσμος. Μην μου πείτε ότι δεν ήταν χιλιάδες. Αφού ανεβαίνανε μέχρι πάνω στα δέντρα, δεν μπορούσαν να αποδούνε τον Χριστό. Και λέει ο Ζακχαίος ο Μελώνης, να ανέβει σε μια σηκωμοριά επάνω. Και ανέβηκε πάνω στη σηκωμοριά. Δεν ήταν ο μοναδικός. Δεν ήταν ο μοναδικός που ανέβηκε. Αλλά ανέβηκε με λαχτάρα. Με φλόγα ψυχής. Όχι από περιέργεια. Με φλόγα ψυχής. Γιατί τα γιάννη, στις ταράτσες, στις βεράντες, στα κεραμίδια, στα δέντρα επάνω, δεν ήταν ο μοναδικός που ανέβηκε ο Μελώνης. Αφού ήταν χιλιάδες και δεν μπορούσαν να τον πλησιάσουν. Κι όμως, τα μάτια του Χριστού δεν είναι ούτε κάποιον που ήταν δίπλα του. Κανέναν που ήταν δίπλα του. Αλλά είναι εκείνον τον άνθρωπο πάνω στο δέντρο. Μέσα στους χιλιάδες άλλους που είχαν ανέβει πάνω στο δέντρο. Και του λέει Ζακχέ, σύλλε! Και τον έδειξε, εσένα, εσένα! Το λέω, γιατί τα κάνει Ζακχαίοι με το ίδιο όνομα. Και τα κάνει πάνω στα δέντρα που σα είπα. Σπέρσα κατάπητη σήμερα ο Πάτερ που είπε σου τη μεγίνη. Είναι όπως σα είπα προηγουμένω. Πώς κερδίσατε οι γυναίκες τον άντρα. Ενώ ήταν κι άλλες γυναίκες, χιλιάδες δίπλα γυναίκες. Υπήρχε αυτή η φλόγα μέσα στην ψυχή σα που βγήκε και χτύπησε καμπανάκι στα αυτιά του άντρα σας. Ομοίωσε και τον ανδρών. Αυτό το καμπανάκι πρέπει να ξανακάνουμε να χτυπήσει στα αυτιά του Χριστού. Για να μπορέσει να στρέψει τα μάτια του προς εμάς. Λέμε τώρα, ψάλαμε πριν από λίγο τον Εσπερινό. Κύριε, έκραψα προσέλησα προσώνω. Προσέξτε, δεν λέει έψαλα, εκέγραψα. Τα έβγαλα με κραυγή μέσα, με κραυγή πόνου, με κραυγή αγάπης. Και στον ζητώ υπάρχει αυτή η κραυγή μέσα στην ψυχή μας. Να λοιπόν αδέρφια μου, το πώς και γιατί οδηγηθήκαμε έως εδώ. Γιατί εμείς έπεσε η γλώσσα της ψυχής μας. Είναι όπως σας είπα η ψυχή μας σαν τον τζάκι που το πρωί βρίσκει στη στάχτη και έχει λύγει μέσα. Κανα κάρβουνο μου σαν αμένο, το οποίο είναι αυτό κάρβουνο, άμα το ρίξεις, θα τα ξανανάψει. Αν το ρίξεις φρύγανα, θα ξανανάψει. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε για την ψυχή μας, για να ελκύσουμε τον Χριστό. Δυο μεγάλες συμπονές, αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου και μου βάζει και ένα καίο Χριστός. Και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Και θα αγαπήσεις τον πλησίον σου, θα τον προσέξεις όπως προσέχεις τον εαυτό σου. Μα τώρα πάτε μου, τι να προσέξω τον εαυτό μου, αφού αυτά που παίρνω δεν φτάνουν ούτε για μένα. Αυτό λέει ο Χριστός. Αυτό λέει ο Χριστός. Από αυτά που έχεις, τα λίγα, τα ελάχιστα, φρόντισε και ελάχιστο να είχε και ο άλλος. Λίγο τυρί έχεις, λίγο τυρί να έχει και ο άλλος. Λίγο κρέας έχεις, λίγο κρέας να έχει και ο άλλος. Λίγο γάλα έχεις για τα παιδιά σου, λίγο γάλα να έχει και ο άλλος για τα παιδιά του. Μου ήρθε αδέρφια μου την προηγούμενη εβδομάδα ένας πατέρας 37 χρονών, πολύ γεννός, 5 έξι, πόσα έχει παιδιά. Και μου λέει γέροντα, μου λέει έκλειγε.
βοηθήσετε. Πήγα στη μητέρα μου, λέει, δεν έχω γάλα για τα μωρά μου. Δεν έχω γάλα. Και η μάνα μου δεν είχε, μου λέει, 10 ευρώ μου έδωσε. 10 ευρώ, πώς θα ζήσω. Πώς θα πληρώσω το ενίκιο. Πώς θα πάρω λίγο γάλα, λίγο ψωμί, να φάνε τα παιδιά μου. Δεν δουλεύω εγώ, δεν δουλεύει γυναίκα μου, τίποτα. Σας παρακαλώ. Αδέρφια μου, εκείνη τη στιγμή άνοιξε η καρδιά μου και δεν είχα να το δώσω. Δεν είχα χρήματα. Τι να του προσφέρω. Και είπε ότι έρχομαι από τρόφιμα, δώστε. Από τα δικά μας, από αυτά που τρώμε. Αλλά έρχομαι. Αναλάβει. Όπως και αυτό τον ανέλαβα. Και του είπα, θα σου στέλνω, άνθρωπέ μου. Έστω όσα μπορώ, 250 ευρώ. Δώσ' μου ένα λογαριασμό να σου στέλνω. Σε μια τράπεζα να πηγαίνεις να τα παίρνεις, να παίρνεις γάλα για τα παιδιά σου, τουλάχιστον. Και έχω άλλες 12 τέτοιες οικογένειες. Άλλες 12 τέτοιες οικογένειες. Από τις οποίες φτάσαμε 3 του μηνός σήμερα. Πρέπει αύριο να πάω να τους βάλω. Δεν έχω. Στο μοναστήρι σήμερα ήταν 30-40 άτομα. Οι γνωστοί μου έρχονται. Τι αφήσανε στο κεράκι. Τι αφήσανε. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι δεν είναι αυτοί που λέει ο Χριστός μας. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως τον εαυτό σου. Δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μας κρυπούν την πόρτα μας. Και εγώ μεταφέρω τη φωνή τους. Την παραπάνω εβδομάδα, να μην το ξεχάσω, θα το πω και μετά, μπαίνοντας ο μάρτυρος για αυτούς τους ανθρώπους, θα κάνουμε ένα τσάκι εδώ στο δημοτικό, απογευματινό τσάι, καφέ, και θα έχουμε και κήρυγμα ένα Σάββατο, μου φαίνεται. Θα σας πω μετά. Με 10 ευρώ εισιτήριο, να μαζευτούμε, να πιούμε μόνοι μας ένα τσάι, ένα καφέ, θα έχει χυμούς. Και αυτά τα 10 ευρώ θα πάνε και εκεί, αδέρφια μου. Θα είναι για μια-δυο φορές. Να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε. Αλλά οι μήνες κυλάνε. Οι μήνες κυλάνε, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Και πρέπει να σκεφτούμε τον άνθρωπο το διπλανό μας. Εάν δεν τον σκεφτείς, δεν θα σε σκεφτεί και εσένα ο Θεός εν ημέρα Χριστός. Ανήλαιος η κρίσης, στο μην πεις αγγέλαιος. Θα είναι χωρίς έλεος ο Θεός απέναντι σε αυτούς που δεν έριξαν έλεος. Που δεν έκαναν ελεήμωση. Μα δεν έχω. Απ' τα λίγα που έχω, απ' τα ελάχιστα, απ' αυτά που κόψανε και θα κόψουν κι άλλα. Είναι που δεν θα παίρνουμε νέα μέτρα. Που καθόμαστε και τους πιστεύουμε. Αυτές οι δύο είναι εντολές. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και το πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Αυτές οι δύο εντολές. Αυτές οι δύο εντολές, αδέρφια μου, ξέρουν τι σχηματίζουν. Ένα σταυρό. Ένα σταυρό σχηματίζουν. Ένα σταυρό αγάπης και θυσίας. Γιατί θα μου πείτε σχηματίζουν σταυρό. Διότι ο άνθρωπος είναι κάτω στη γη. Είναι κάτω στη γη και τι λέει. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου. Ο Θεός στα ουράνια φεύγει αυτή η αγάπη και πάει ως κάθετη επάνω σε αφλόγα ουράνια, ανεβαίνει αυτή η αγάπη προς τον Θεό. Και η αγάπη προς τον πλησίον μια μεγάλη αγκαλιά βγάζει ο σταυρός. Και το πλησίον σου
αγκάλιασέ τον σαν τον εαυτό σου. Αυτό είναι και το σύμβολο του Σταυρού. Αυτή είναι η έννοια της σημασίας του Σταυρού. Οι δύο μεγάλες αγάπες, η αγάπη μας προς τον Θεό μας και η αγάπη μας προς τον συνάνθρωπο, τις οποίες αυτές αγάπες χάσαμε. Χάσαμε. Και τις χάσαμε γιατί, διότι πέσαμε σε μεγάλα αμαρτήματα. Πέσαμε στα αμαρτήματα της ιδιοτέλειας. Πέσαμε στα αμαρτήματα του ατομισμού, στα αμαρτήματα της υπεροντολογίας. Ο κάθε ένας από εμάς κοίταγε το δικό του και το ίδιο συμφέρον. Ήμασταν ιδιοτελείς από τους άρχοντες μέχρι τον λαό. Γιατί τους βλέπαμε το πόσα τρώγανε, πόσα κλέπανε, πώς ζούσανε και εμείς τους ψηφίσαμε και τους κρατούσαμε στην εξουσία. Γιατί, εκείνοι τρώγαν όλο το κοτόπουλο και σου έδιναν και σένα μια φτερούλα. Σου έδιναν και σένα μια φτερούλα. Μήπως ξεχάσατε πόσος ήταν ο μισθός, μόλις έπεσε η δικτατορία, πόσος ήταν ο μισθός, 20-30 χιλιάδες έπαιρνε ο δημόσιος υπάλληλος. Και γιατί δείτε μέσα σε μια δεκαετία μετά που πήγε, 100.000, 150.000, 200.000 οι μισθοί. Οι περισσότεροι πλησιάσαν σε 100.000. Έπαιξε ο ένας και είχε 100.000 τσέπη. Και φυσικά εκείνοι κλέβαν τα δισεκατομμύρια. Και εσύ έμενε ικανοποιημένος από το ίδιο συμφέρον. Την ιδιοτέλεια δεν τη θέλει. Και αυτό που μας έδωσε ο Θεός δεν το χρησιμοποιήσαμε σωστά για την αγάπη του Χριστού. Ο καθένας τον κοίταξε για την πάρτη. Πώς θα φτιάξει καλύτερα τη ζωή του. Και δείτε τώρα πώς φαίνεται. Πώς τώρα γκρεμίζουν. Σε λίγο που θα πάνε εμείς στη 200 και 300 ευρώ και στην άξη. Εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Διότι το μνημόνιο που έχουν ψηφίσει λένε οι μισθοί και οι συντάξεις, αν δεν βγαίνουν τα μέτρα, δηλαδή αυτά που πρέπει να μαζεύουν, για να πληρώνουμε τα δάνεια, να κατέβουν οι μισθοί και να πάνε στους μισθούς των ανατολικών κρατών. Δηλαδή της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Ουκρανίας. Ξέρετε πως θα παίρνει ο παπάς στη Βουλγαρία, 80 ευρώ το μήνα. Και 100. Και ανώτατοι παίρνουν 200 ευρώ. Φτώχεια και μιζέρια. Σε αυτούς τους μισθούς. Και δεν είναι ότι θα έχεις αυτό το μισθό. Πριν πόσα χρόνια έγραψα φύγετε και πηγαίνετε για θα πέσει μεγάλη πείνα. Πηγαίνετε στα χωριά σας. Το έγραψα στην Ορθόδοξη Μαρτυρία. Φύγετε και πηγαίνετε στα χωριά σας. Και βάλτε να έχετε να τρώτε. Γιατί θα πάει 200 ευρώ, 300 ευρώ. Αλλά το δάνειο δεν θα πέφτει και η λαδιτρόια τι λέει. Πάρτε τους στα σπίτια. Θα μας πάρουν τα σπίτια, αδέρφια μου. Γιατί δεν θα μπορέσουμε να αποπληρώσουμε τα δάνεια. Για το ταβάνιο μισθός και σύνταξη. 200 ευρώ, πώς θα πληρώσεις το δάνειο. Θα φας με τα 200, τι θα κάνεις. Πώς θα επιβιώσεις. Και όταν τα πράγματα, τα τρόφιμα μένουν εκεί που είναι. Πήγα και στην Βουλγαρία, πήγα και στην Ουκρανία πρόσφατα. Και όταν πήγα, ξέρετε τι ρούχα φοράνε. Νόμιζα ότι γύρισα στο 1940. Δεν ζούσα του 40. Από ταινίες το πολύ καιρό. Στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Ξέρετε τους ανθρώπους, τα κουστούμια τους, τα ρούχα τους, οι γυναίκες. Και έπαθα ένα σώμα. Και πήγα τώρα. Μιλάμε για μεγάλη φτώχεια. Πού τους γυρίσαμε. Και αυτούς. Εκεί λοιπόν επανέρχομαι. Γιατί επέτρεψε ο Θεός σε εμάς να το μάθουμε
φταίμε εμείς και που φύγαμε. Πρέπει να ψάξουμε τον εαυτό μας. Να βρούμε τη φιλαθλία μας, να βρούμε το εγώ μας, που θέλαμε να δείχνουμε όλοι ότι κάποιοι ήμασταν. Και ξεχάσαμε την αγάπη, την πρώτη που είχαμε στον Χριστό. Γι' αυτό λέει η Αποκάλυψη. Τι λέει η Αποκάλυψη? Δείξε μου την αγάπη την πρώτη. Αυτή την αγάπη που μου έδειχνες όταν με πρωτογνώρισες. Αυτή την αγάπη θέλω, λέει, και τότε θα σε αποκαταστήσω στα πάντα. Τότε θα γυψω πάλι την αγκαλιά μου. Ας δείξουμε αυτή την αγάπη, αδέρφια μου, στον Χριστό. Και τότε θα αποκατασταθούν τα πάντα. Αλλά αυτό για να το δείξουμε. Που δεν το δείχνουμε, γιατί δεν ρίχνουμε ξύλα στην φωτιά. Δεν ρίχνουμε. Δεν τροφοδοτούμε. Είδατε το βιβλίο, δεν το διαβάσατε. Ακόμα. Και ούτε όλοι το πήρατε. Πρέπει όλοι να τα είχαμε πάρει, όλα τα βιβλία. Και να μελετούμε. Γιατί να γεμίσει η ψυχή μας. Να γεμίσει η ψυχή μας. Απλώς ερχόμαστε και κλείνω με αυτό, το διάβασα από χθες τον Άγιο Νικόδημο. Ερχόμαστε, αδέρφια μου, από ίδιο συμφέρον. Γιατί ικανοποιούμεθα. Ξέρετε τι λέει ο Άγιος Νικόδημος. Το ανεβάσαμε στο ίντερνετ. Ούτε η προσευχή μας δεν πρέπει να γίνεται με συμφέρον. Γιατί δεν ακούγεται από τον Θεό. Και εξηγεί ο Άγιος Νικόδημος και λέει ότι αν από ανάγκη κάνεις προσευχή ή κάνεις προσευχή για να ηρεμήσεις ή κάνεις προσευχή για να γεμίσεις τον εαυτό σου, αλλά το κάνεις για τους συμφέρους και όχι για να δώξεις δόξα, λέει τον Θεό. Δεν το κάνεις για τον Θεό. Το κάνεις γιατί εσύ ξεκουράζεσαι, εσύ επαναπαύεσαι, το πνεύμα σου και η ψυχή σου γεμίζει, γιατί εσύ έχεις κάτι να του ζητήσεις. Αυτό η προσευχή, λέει, είναι συμφεροντολογική προσευχή. Και η προσευχή πρέπει να γίνεται χωρίς τη διατέλεια. Θα προσεύχεσαι, λέει, μόνο για τη δόξα του Θεού. Μόνο και μόνο γιατί αξίζει να δοξάζεται και να υμνείται όπως τον υμνούν οι άγγελοι. Χωρίς, λέει, να έχουν ιδιοτέλεια. Χωρίς καμία, λέει. Κανένα ίδιο συμφέρον. Έτσι, λέει, πρέπει να τον υμνεί ο άνθρωπος. Εμείς όμως πίσω από κάθε ενέργειά μας υπάρχει ιδιοτέλεια. Κρύβεται το εγώ μας. Κρύβεται αυτό που εγώ θέλω να παθώ. Δεν αισθάνομαι καλά και πάω και προσεύχομαι να ηρεμήσω. Εγώ δεν το κάνω για τον Θεό. Δεν το κάνω για τον Θεό. Εδώ μου θυμίζει μερικές μανάδες που όταν τα παιδιά τους γίνονται μοναχοί, όχι όλοι, παίρνει η μάνα τηλέφωνο. «Αχ, παιδάκι, γιατί μου φύγες», λέει, «και πήγες για μοναχός ή μοναχή». «Αχ, δεν μπορώ να κοιμηθώ τη νύχτα». Δεν μπορεί να κοιμηθεί. Το συμφέρον της κοιτάει. Κοιτάει ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί η μαμά. Γιατί ταράχει. Δεν δίνει δόξα στον Θεό. Κοιτάει το συμφέρον. Το ίδιο γίνεται με πάλι και μια γυναίκα, το παιδί, που δεν συμφωνεί πάλι η μάνα και ο πατέρας. Πάλι αντιδρά. Γιατί εκείνου του ιδίου δεν του αρέσει. Δεν του κάθεται καλά. Στο εγώ, στη σκέψη, σε αυτό που βλέπει. Αμέ έτσι είναι, αδελφέ μου. Ίδιο το συμφέρον. Εμείς οι χριστιανοί να κοιτάμε το συμφέρον, τότε δεν είναι η πίστη μας και η αγάπη μας προς τον Θεό εξ όλης της καρδίας μας, εξ όλης της διανοίας μας, με όλη μας την ψυχή. Κρύβεται μέσα και το εγώ μας. Κρύβεται το συμφέρον μας. Κρύβεται γιατί γεμίζει εμάς. Γιατί ικανοποιεί το είναι. Όχι, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Τίποτα δεν πρέπει να ικανοποιεί τον εαυτό σου. Εμείς το μόνο που μας άξει, άξει ο λάσος. Γιατί δεν συμπεριφερθήκαμε σωστά απέναντι στον Χριστό. Που τόσο έχει κάνει μια μας. Που εκ του μηδενός, λέει ο Άγιος Νικόδημος, μας δημιούργησε. Εκ του μηδενός. Και όμως όταν απαντήσει.
αμαρτήσαμε, του διαλύσαμε τον παράδεισο. Και βρεθήκαμε στον Άδη. Και όπως λέει, ενώ βρεθήκαμε στον Άδη, ήρθε ο ίδιος πάλι να μας σώσει. Και μόνο για αυτό. Και δεν το είχε ανάγκη να μας σώσει. Είδατε τι έκανε στον νέο σπόρο. Είδατε τι έκανε στον προσφόρο. Μόλις ο προσφόρος έπεσε, έπεσε ο άγγελος και έγινε διάβολος, σημασία του στον άγγελος ο Θεός. Ήγελες και έπεσες, καλά να μάθεις. Ούτε δεν θα ασχοληθώ μαζί σου, του είπε. Με εμάς ανασχολήθηκε. Θα μπορούσε να μην ασχοληθεί. Και να μας άφηνε στα τάπαρα που μάθουν μαζί με τον προσφόρο. Και όμως έφυγε. Και θυσιάζεται για μας. Και εμείς τι κάνουμε. Πού είναι η αγάπη μας. Πού είναι η ψυχή μας ενωσμένη σε αυτό. Το ίδιο συμφέρον που κάνουμε. Αυτά είναι τα αίτια αδέρφια μου. Όπου ο Χριστός έριξε τα μάτια του και κοιτάει αλλού και τα πήρε από μάτιας. Τι μας σώζει. Μας σώζει η μετάνοιά μας. Στον δρόμο της επιστροφής. Σας είπα, ελευθερωθήκαμε από τους Τούρκους. Θα κλείσω όπως ξεκίνησα. Ελευθερωθήκαμε από τους Τούρκους. Τα τελευταία 100 χρόνια όμως δείτε τι πάθαμε. Τα τελευταία 100 χρόνια δείτε τι πάθαμε. Ακούστε τι πάθαμε. Χάσαμε τον ελληνισμό του πόντου. Χάσαμε τον ελληνισμό της Καπαδοκίας. Χάσαμε τον ελληνισμό στη Σμύρνη. Χάσαμε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης. Χάσαμε τον ελληνισμό της Αλεξάνδρειας. Χάσαμε τον ελληνισμό των Ιεροσολύμων. Χάσαμε τον ελληνισμό στο Λίβανο και τη Συρία. Χάσαμε τον ελληνισμό της Βορείου Ιππείου. Χάσαμε τη μισή Κύπρο. Στα τελευταία 100 χρόνια συρρυκνωθήκαν. Γύρω στο 1920, 10 με 20, αναφέρουν ιστορικοί ότι οι Έλληνες ήταν 7 εκατομμύρια και οι Τούρκοι ήταν 12. Το 10 με 20, 1910, 1920, είμαστε 100 χρόνια μετά. Εμείς πήγαμε 9 εκατομμύρια και οι Τούρκοι 80. Και τότε οι Τούρκοι ήταν 12 και εμείς 7. Και εμείς 7. Δείτε ότι συρρυκνώνεται η Ελλάδα. Συρρυκνώνεται ο χριστιανισμός μας. Συρρυκνώνεται η πατρίδα μας. Συρρυκνώνεται ο ελληνισμός μας. Δεν προβληματιζόμαστε το γιατί. Ότι ξεφύγαμε όλα αυτά τα χρόνια από τον δρόμο του Θεού. Δεν προβληματιζόμαστε. Που σημαίνει ότι αν συνεχίσουμε θα βρεθούμε κάτω από τη σκλαβιά. Και ήδη με τόσους μουσουλμάνους που είναι μέσα εδώ, με τόσους μουσουλμάνους θα δείτε μέσα σε 30 χρόνια, άλλη φορά θα σας το δείξω σε ταινία, πόσοι θα είναι οι μουσουλμάνοι και πόσοι θα είναι οι Έλληνες. Και εκεί θα θρυνήσετε. Πώς θα βρεθούμε σκλάβοι. Όπως ακριβώς βρέθηκε ο Ισραηλίτικος λαός. Όταν έπαιρνε το μάτι από το πρόσωπο του Χριστού μας. Στο χέρι μας είναι λοιπόν. Αλλά στο χέρι μας για ειλικρινή μετάνοια, αδέρφια. Κλήρος και λαός. Ειλικρινή μετάνοια. Γιατί τώρα ακόμα κοιταγόμαστε όλοι να ψευτοβολευτούμε. Αν δεν λέμε θα τελειώσει το κακό. Δεν τελειώνει. Θα πηγαίνει κάτω, 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 κάτω. Και θα γονατίσουμε. Αν δεν αλλάξουμε κάτι. Εύχομαι η σημερινή ομιλία να γίνει αιτία να προβληματιστούμε. Να προβληματιστούμε και να αρχίσουμε να αλλάζουμε ζωή. Να αρχίσουμε να ρίχνουμε ξύλα στο τζάκι της ψυχής μας. Προσευχή, μελέτη, μετάνοια, δάκρυα, αμήν. Ο
διευκόν τον Αγίου Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.